Καλημέρα πάλι. Αυτό που ήθελα να πω λίγο ήταν για το, αυτό που ανέφερε ο Ρέστης για την κουζίνα. Και θα ήθελα να πω ότι η ταινιοθήκη κατά κάποιο τρόπο θα την θεωρούσε, θα έβαζα το παράδειγμα ότι η ταινιοθήκη είναι ο σπόρος. Δηλαδή αυτά που δίνει η ταινιοθήκη είναι ο σπόρος για να μπορέσουν να υπάρχουν όλα αυτά τα πράγματα. Διότι το πολύ σημαντικό πράγμα που κάνει η ταινιοθήκη είναι ότι φυλάει την κληρονομιά του ελληνικού κινηματογράφου. Και αυτό είναι κάτι το οποίο από αυτό μπορούμε να αναπτυχθούμε και οι υπόλοιπες γενιές και σήμερα κτλ. Οπότε ο ρόλος της ταινιοθήκης που υπάρχει από το 1950 είναι να διατηρήσει και να αναπτύξει το παρελθόν του ελληνικού κινηματογράφου και ταυτοχρόνως να μπορέσει να παρουσιάσει και τις άλλες κινηματογραφικές πορείες που δίνουν, συντελούν στη δικιά μας ανάπτυξη ως κινηματογραφιστές Έλληνες. Η ταινιοθήκη κρατάει κατά κάποιο τρόπο το πλούτο του κινηματογράφου στην Ελλάδα. Διατηρεί τα αρχεία και κινηματογραφικά, celluloid που λέμε, και ψηφιακά. Οπότε υπάρχουν όλα είναι χειριστά σε προσβάσιμο, ευχαριστώ. Συγγνώμη για τα ελληνικά μου. όπως οι περισσότεροι γνωρίζετε, έχω γεννηθεί στο εξωτερικό και έχω μεγαλώσει στο εξωτερικό, οπότε κάνω ό,τι το καλύτερο μπορώ με τα ελληνικά μου. Και είχα πει ότι θα διαβάσω κάτι, αλλά δεν μου αρέσει να διαβάζω. Η ταινιοθήκη σαν μέλος του ευρωπαϊκού άλλων ταινιοθήκων. Βλέπω όλοι να έχουμε γελάτε με τα ελληνικά μου, αλλά δεν πειράζει, θα τα καταφέρουμε. Έχω μόνο άλλα 4 λεπτά. Καλύψα. Ως μέλος και της ΦΙΑΚ και του ACE, που είναι τα κινηματογραφικά αρχεία, τα ευρωπαϊκά και τα διεθνές, συνεργάζεται η ταινιοθήκη και φέρνει ό,τι καλύτερο μπορεί στο να, στη δικιά μας ταινιοθήκη στην Ελλάδα να αναπτύξει το έργο που έχει εδώ. Η ταινιοθήκη κάνει και παράλληλα διάφορα άλλα προγράμματα, όπως φεστιβάλ. Έχει προσβασιμότητα σε φοιτητές, σε ανθρώπους στον χώρο και εκτός του χώρου που μπορούν να έρθουν να μεταχειριστούν τα αρχεία και να μελετήσουν τι έχει γίνει. Οπότε η ανάγκη και η ανάπτυξη της ταινιοθήκης ως κομμάτι του κινηματογράφου έχει μια ιδιαίτερη σημαντικότητα, διότι δίνει τη δυνατότητα να προχωρήσουμε από κάτι το οποίο έχει ήδη αναπτυχθεί. Τα οικονομικά προβλήματα είναι εξίσου χάλια, όπως είναι και παντού αλλού. Δεν είναι κάτι καινούριο αυτό. Δυστυχώς, το χειρότερο πράγμα που έχει να
να αντιμετωπίσει την υιοθήκη, είναι ότι συνεχώς είναι αυτό που λέμε στα αγγλικά hand to mouth, δηλαδή οπότε παίρνει, πρέπει ταυτόχρονα, δηλαδή δεν μπορεί να το κρατήσει για να μπορέσει ναι, είναι τρομερό αυτό το πράγμα, ότι είναι σαν να είναι δεμένα τα χέρια του. Οι ιδέες υπάρχουν, υλικό υπάρχει, κόσμος υπάρχει, αλλά είναι ένας φορέας ο οποίος δηλαδή έχει κατηγορηθεί από ορισμένους ανθρώπους ότι δείχνει η ταινιοθήκη, ταινίες διανομής, αλλά στην ουσία είναι ότι η καρδιά μας σπάει το ότι δεν μπορούμε να δείχνουμε συνεχώς ταινίες που έχουν να κάνουν με το αρχείο, που έχουν να κάνουν με την, ιστορία του κινηματογράφου, διότι πρέπει να κάνουν αυτό που πρέπει να... Δηλαδή πρέπει να πληρώσουν τα διάφορα πράγματα που δεν μπορούν να μην πληρώσουν για να μπορέσουν να υπάρξουν, για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Αυτά είναι θέματα πάρα πολύ σημαντικά. Και νομίζω ότι όταν λέμε ότι είναι ένας δεσμός, πρέπει οι ίδιοι να καταλαβαίνουμε τι σημαίνει το να λες δεσμός. Είναι δεσμός ή δεν είναι δεσμός. Ενδιαφερόμαστε για κάτι ή δεν ενδιαφερόμαστε. Ναι, μεν, ας πούμε, μπορούμε να δώσουμε ένα rebate ή ένα οτιδήποτε, αλλά στην ουσία πρέπει να έχουμε και αυτό που συνεχίζεται, δηλαδή μια συνέχεια. Η συνέχεια δεν υπάρχει. Και όταν μιλάμε για ιστορικά, δηλαδή, κατά εμέ, ο μόνος λόγος για το οποίο έχουμε αυτό το ιστορικό με τα μνήμια μας, είναι επειδή δεν τα έχουν καταστρέψει. Αν είχε καταστραφεί, ας πούμε, η Ακρόπολη, δεν θα υπήρχε η συνέχεια, διότι κανείς δεν θα μπορούσε να χτίσει κάτι άλλο. Και εμείς, αυτό που γίνεται είναι ότι προσπαθούμε να χτίσουμε κάτι βάσει στα λίγα που υπάρχουν, χωρίς βοήθεια να γίνει. Και αυτό, απλούστατα, είναι πολύ σημαντικό. Αυτό που λένε, συγγνώμη που μεταχειρίζουμε πάλι στα αγγλικά μία αυτή, you have to put your money where your mouth is, ουσιαστικά. Οπότε τα λόγια, δηλαδή πρέπει να υπάρχει και πίσω του κάποια ουσιαστική υποστήριξη. Και ορισμένα πράγματα δεν μπορούν να υποστηρίξουν μόνο με τα λόγια ή μόνο με τους δεσμούς, αλλά και με την πράξη. Και η πράξη σε ορισμένα πράγματα, σαν την ταινιοθήκη, όπως και για το φεστιβάλ και για το κέντρο, είναι με τα χρήματα, ότι το υποστηρίζουμε και βάζουμε και τα χρήματα για να το κάνουμε. Αυτό έχω να πω. Συγγνώμη για τα ελληνικά μου και ελπίζω να συνεχίσετε χωρίς κάποιον άλλον με τα δικά μου.